Αληθινή μαρτυρία ενός γέροντα. Ήταν 10 Φεβρουαρίου του 1980. Τα χιόνια αργούν να λιώσουν, γι' αυτό λίγοι κατηφορίζουν προς το οικειότερο κελί του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα. Το θεώρησα χρυσή ευκαιρία, γιατί θα τον έβρισκα μόνο του. Μόλις έφτασα στην αυλόπορτα, τράβηξα το σειρματόσχοινο και χτύπησε το καμπανάκι. Ο Άγιος Παϊσίος βγήκε, μου κατέβασε το κλειδί και άνοιξα την πόρτα. Με υποδέχτηκε και μου είπε να καθίσω. «Τι γίνεται, γέροντα, πώς είστε?» τον ρώτησα. «Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος, έχω γρήπη. Δεν με αφήνει ο κόσμος να πεθάνω». «Όχι, γέροντα, σας χρειαζόμαστε», του είπα. «Φαίνεται έχω αμαρτίες ακόμα», είπε. «Δεν έχω και τίποτα να σε φιλέψω. Κάτι λουκούμια που είχα, τα έφαγαν οι τελευταίοι επισκέπτες που ήρθαν εδώ το μεσημέρι από τις καριές. Δεν θέλω τίποτα, γέροντα, για συζήτηση ήρθα». «Όχι, για στάσου», είπε. Και χωρίς να χάσει καιρό, βγήκε έξω στο χιόνι. Τον παρακολουθούσα από περιέργεια. Απ' την ορθάνυχτη πόρτα τον έβλεπα σκυφτό προς το χιόνι. Είχε την πλάτη προς εμένα και σαν να έκανε κάτι. Σε λίγο μπήκε μέσα, κρατώντας ένα τενεκεδάκι, και μέσα φαινόντουσαν κάτι ανισομεγέθης και βάσματα με αποτυπωμένες δαχτυλιές και σημάδια παλάμης. Όλα ακανόνιστα, άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα. Όλα άσπρα και σαν να είχαν πολύ άγνη πασπαλισμένη από πάνω, όπως είναι το χιόνι. «Πάρε», μου είπε, «πάρε να φας». Έφαγα ένα. Η γεύση του ήταν σαν λουκούμι και στην κυριολεξία ήταν λουκούμι. «Πάρε άλλο ένα», μου είπε, «αλλά όχι άλλα». «Ωραία τα λουκούμια, πατέρ Παΐσιε», είπα. «Ποια λουκούμια, χιόνι είναι», είπε γελώντας. «Κοίταξε», μου είπε, «μην πεις τίποτα σε κανέναν. Με πόσα παιδιά μένεις στον θάλαμο? Πάρτα να τα δώσεις στα παιδιά, αλλά προσοχή, δεν θα πεις τίποτα». Έφυγα από το καλύβι γιατί νύχτωνε και έκανα όπως μου είπε ο γέροντας. Απ' τα λουκούμια αυτά που τα έκανε ο Άγιος με το χιόνι, έφαγαν και άλλα 3 παιδιά του θαλάμου μου. Αλλά δεν είπα τίποτα για την προέλευσή τους, διότι δεν είχα ευλογία. Κανένας τους δεν κατάλαβε ότι ήταν από χιόνι. Όλοι τα πέρασαν για κανονικά λουκούμια. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.